για να σωθεί με το αίμα του Χριστού πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η πίστη μας έχει ξεπέσει και καταγόμεθα από ένα στέρμα χαρασμένο του γενάθου του Αδάμ που παρήκουσε στον Θεό και άκουσε τον διάβολο να παραδίδει την υπακοή στο να μην φάγει από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άρα την διαθέσή του. Από το δέντρο αυτό δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Και ο διάβολος τον εγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα, γιατί δεν του αρέσει να γίνει και εσύ μεγάλος, όπως είναι αυτός, ο Θεός είναι δουλειάρη και σε θέλει το καλό σου, σε θέλει να σε θέλει από κάτω από το πέλμα του και από το παπούτσι του. Γι' αυτό άκουσε εμένα που σ' αγαπάω, είπε ο Σατανάς. Όχι, άκουσε εμένα, δεν άκουσε τι λέει, φάγε για να ανοίξει τα μάτια σου να ειδεί τι γίνεται. Και ο άνθρωπος ετάχθη με τον διάβολο και πήρε τη δαιμόνα του τον Σατανά. Η ιστορία του Σατανά έχει πέντε στάδια. Πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν προτού να πέσει και να συλλάβει μέσα του την υπερηφάνεια ή ίσως των φόνων εναντίον του μονογενούς Υιού του Θεού. Ήταν τότε όπου ήταν η κορυφή της δημιουργίας που δημιούργησε ο Θεός, όχι αστεία. Ήτανε επικεφαλής, το πρώτο δημιούργημα ήταν ο Σατανάς. Το πρώτο, το οποίο είχε θέσει δίπλα στον Θεό. Η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση είναι όταν συνέλαβε με το φόνο και με την υπερηφάνεια, συνέλαβε να κάνει ένα κίνημα και να μπορέσει τον Υιόν του Θεού να τον βάλει από κάτω και αυτόν τον θρόνο του Θεού να σφετεριστεί αυτό. Και βρήκε αυτό το 30%. Και έκανα την επανάσταση. Αλλά η επανάσταση απέτυχε. Έκτοτε αυτός ερήφθη από τη θέση εκείνη την υψηλή που είχε, αλλά έμεινε ακόμη στον ουρανό, σε κατώτερο ουρανό, διότι οι ουρανοί δεν είναι ένα. Η γραφή μας γράφει, μας μιλεί πάντα περί πληθυντικού ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει η βασιλεία των ουρανών εις τους ουρανούς, πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Τον κατέβασε λοιπόν και τον έριξε, αλλά πάντα υπεράνω της γης, όχι στη γη ακόμη, σε άλλον ουρανό. Ουρανόν ο οποίος είχε του Θεού την αίθουσα για τη διοικητική του σύμπαντος δράση του. Και εδώ πέρα όπως θα δούμε έχουμε απάνω στους ουρανούς την αρχιτεκτονική από τον Θεό δημιουργία κατά την οποία βλέπουμε την αίθουσα την λατρευτική του Θεού εις τον χρόνο του με τα όντα για την λατρεία. Έχουμε κατόπιν αίθουσα άλλη η οποία είναι η διοικητική εις την οποία κατεβαίνει ο Θεός, διότι ο Θεός αν και υπεράνω σχήματος και μορφής, διότι είναι πνεύμα απόλυτον ο Θεός, είναι υπεράνω μορφής και σχήματος, εν τούτης έχει μορφή και σχήμα και κατεβαίνει και αποκαλύπτεται στα όντα του. Ο κάτους στην Εδέμ ήταν σαν πατέρας, βέβαια δοξασμένος, και μιλούσε με τον Αδάμ και κατέβαινε και κουβέντιαζε. Όταν ήρθε εν το προσώπο ο Υιός εις τον κόσμο, εκείνος πια έπεσε που έπεσε και έπεσε. Εδώ λοιπόν, σε άλλον ουρανόν λέγω, όπου υπάρχουν και διοικητικές διαταγές του Θεού για τη διακυβέρνηση όχι μόνο του κόσμου μας, αλλά του σύμπαντος, είχε θέση εκεί ο διάβολος. Είχε θέση. Και πήγαινε. Και έπαιζε το ρόλο του κατηγόρου. Του κατηγόρου. Διαρκώς κατηγορών
στους δούλους του Θεού, στη σφαίρα της γης και ασφαλώς οπουδήποτε αλλού τους έβλεπε, και ζητώντας από τον Θεό να του τους παραδώσει για να τους κοσκινήσει αυτό, διότι του έλεγε του Θεού, εγώ σε βεβαιώ, του έλεγε, ότι όλοι αυτοί υποκρίνονται, δεν σ' αγαπούν. Άφησέ μου τους για να ειδείς όπου έχω δίκιο, και θα μου έρθουν όλοι, δεν σ' αγαπούν, διότι δεν σου αξίζει να σ' αγαπούμε. Του έλεγε του Θεού. Και ο Θεός, ξέρουν με ποιους έχει να κάνει, και διότι και ο ίδιος το θέλει, του λέει, άκουσε εδώ, θα τους πάρεις, θα τους δοκιμάσεις, αλλά έως εδώ. Αυτή τη δύναμη τους έχω δώσει και δεν μπορεί να την υπερβεί. Και ο διάβολος εδοκίμασε. Και ο Θεός έβλεπε από την άλλη μεριά και χαιρότανε όταν έβλεπε τον άνθρωπο να μένει γνήσιος και να νικά και να δικαιώνει τον Θεό, και ευδίβετο και ελυπήτο όταν έβλεπε και ο άνθρωπος έβγαινε ψεύτη και σκάπτο. Ότι εκείνα που έλεγε για τον Θεό και λοιπά ήταν πράγματι, ήτανε της του ανθρώπου ιδιοτελεία πορίσματα. Αγαπούσε τον Θεό διότι του τα έφερνε ο Θεός καλά. Σαν ένα, μια φορά, σας το έχω πει πολλές φορές, όπου τον είδα και μου λέει, δόξα σε Θεό. Γιατί δόξα σε Θεό? Γιατί, λέει, άνοιξα ένα μαγαζί με τρία ρουλά. Δεν είχα, λέει, τίποτα και τώρα έχω τρία ρουλά. Ύστερα από ένα χρόνο που τον είδα, κατσουφιασμένομαι, τι συμβαίνει, Νίκο? Άστα, δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει. Γιατί δεν υπάρχει? Το έκλεισα το μαγαζί. Και επειδή έκλεισε το μαγαζί, δεν υπάρχει τίποτα. Όσο το μαγαζί ήταν εκείνο το οποίο είχε δίκιο ο διάολος, λοιπόν. Λοιπόν, θα ειδείτε ότι μία ανακούφιση απάνω στον ουρανό έγινε όταν έπεσε ο Σατανάς κάτω. Διότι διαρκώς αυτός έπαινε στη μέση αιωνίως παραπονούμενος κατά του Θεού ότι είναι προσωπολήπτης, ότι δεν τον αφήνει να δράσει και να φανεί ποιος είναι ο άνθρωπος και τα δημιουργήματα. Και έφερνε και προκαλούσε μεγάλες ανομαλίες οι δράσεις του απάνω. Όλοι μας έχουμε πειραστεί. Και ο Θεός μας έβαλε στο στόμα, μη σε ενέγκη θυμάσεις πειρασμό. Και μας είπε ότι για να μην βρίσκει χερούλι ο διάβολος, να είσαστε άνθρωποι ταπεινοί, να ακούτε τα σεντολάς μου, διότι τότε δεν έχει στόμα. Επειδή ξέρει ότι η δοκιμασία θα βγει σε στεφάνι δικό σας. Άμα όμως δει κανένα κούφιο πράγμα και αρχίσουν ελπίδες, γίνεται τσιμπούρι. Και έχουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος του λέει του Πέτρου, Σίμων, του λέει, ο Σατανάς σας σε ζήτησε από πάνω από τον Πατέρα να σας κοσκινήσει, αλλά εγώ εδεήθηκα για σένα, για να μην λείψει η πίστη σου τελείως, ή να μην εκλείπει, ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Γιατί ο Πέτρος στην αρχή άπεσε, ούτε τον ξέρω, λέει, ούτε τον γνωρίζω ποιος είναι αυτός. Ανάθεμα, λέει, αν ξέρω τίποτα. Και εγώ ευεήθηκα, λέει, ώστε η πίστη σου να μην ξεριζωθεί τελείως. Και άμα επιστρέψεις, φρόντισε τους αδελφούς σου να τους στηρίξεις. Και όταν ο Κύριος γύρισε και του ρίξε μια ματιά, την ώρα που ο φώναζε και λέει, δεν το ξέρω, ανάθεμα το ξέρω, θυμήθηκε. Εξήλθε και άκλασε. Ο διάβολος, ο οποίος εδώ εμφανίζεται, προσέξτε, εμφανίζεται ως δράκον. Δράκον σημαίνει φίδι, μεγάλο φίδι. Δράκον. Ως φίδι εφανερώθηκε στην Εύα και την εξυπάτησε. Ως φίδι, και ο Παύλος τον λέει,
όφης, μήπως απατήσει. Και ως φίδι τον βλέπει στα οράματα και ο Ιωάννης, και τον ονομάζει όφης ο αρχαίος, ο δράκος, ο καλούμενος σατανάς και διάβολος. Αυτός είναι πνεύμα, αλλά υπό την μορφή αυτή εφανερώθη στον άνθρωπο και έτσι τον παίρνει πλέον ο Θεός εις τις συμβολικές παραστάσεις του. Αυτός λοιπόν εμφανίζεται ότι ήταν κόκκινος, διότι είναι ο αιμοβόρος, είναι ο ανθρωποκτόνος. Και εμφανίζεται ότι έχει αυτός 7 κεφάλια. 7 κεφάλια. Και στα κεφάλια αυτά έχει 7 βασιλικά στέματα. Θα δούμε το ίδιο πρόσωπο σε λίγο στη γη. Όταν έπεσε στη γη, έκαμε μία πολιτική οργάνωση από ανθρώπους, η οποία είχε την εικόνα αυτή που αυτός στο σχέδιό του είχε. Έχουν κεφαλά 7. Τον βλέπεις ότι απομιμείται τον Θεό. Απομιμείται τον Θεό. Όπως έλεγε ένας χριστιανός, ο διάβολος λέει είναι ο πίθηκος του Θεού. Ο πίθηκος του Θεού. Ο οποίος για να κρυφτεί, ή το οποίο και το βλέπω σοβαρότερο είναι αυτό, επειδή θέλει να πει και εγώ είμαι Θεός, άρα δεν μπορώ να έχω σαν και εσένα. Θα κάνω και ο κόσμος δικό μου. Και απομιμείται, παίρνει τα 7 του Θεού, τα παίρνει για αυτό. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει ότι μετασχηματίζεται ο Σατανάς. Μετασχηματίζεται. Και βγαίνει πρόσωπο φωτεινό, θεϊκό. Και τον κήρυκα κάνει, και τον κήρυκα του Ευαγγελίου κάνει. Αλλά για να χαλάσει, όχι για να φτιάξει. Σου ρίχνει 99 αλήθειες για να σου ρίξει το δηλητήριο στην εκατοστή. Πλάνη. Ότι υπάρχει εχθρός του Θεού, πρόσωπο, προσωπικότητα. Αυτός ζει, είναι αόρατος και γι' αυτό είναι επικίνδυνος. Αυτός οργανώνει δικούς του, όμοιους με αυτόν, αγγέλους, που του έχουν δώσει την καρδιά τους ως υπήκοοι. Οι φράσεις τους σέρνει πίσω από την ουρά του. Δηλαδή είναι ο παδίτης. Και κατόπιν επιδρά στις καρδιές των ανθρώπων. Και εν το προσώπο κάθε ανθρώπου κρίνεται η αιωνία τύχη του, η επιτυχία του στην ύπαρξη ή η αποτυχία του. Ο διάβολος, εκείνος που έβαζε διαβολή εις τον άνθρωπο εναντίον του Θεού, και είπε στον άνθρωπο, λέει, σας είπε, λέει, αλήθεια, λέει, ο Θεός σας, να μην φάτε, λέει. Δεν μας το έπρεπε. Α, λέει, καημένοι. Δεν θα πάτε τίποτα, λέει. Έτσι σας το έπρεπε. Σας το έπρεπε γιατί φοβάται, μην γίνετε σαν γι' αυτόν. Μην κοιτάτε, λέει, εμένα ακούστε, εγώ σας αγαπάω. Εγώ θέλω το καλό σας. Φάτε, να ανοίξετε τα μάτια σας, να γίνετε σαν θεοί. Τι έκανε αυτός, λοιπόν. Αυτός δημιούργησε το μα. Δημιούργησε το ψέμα. Είναι μεγάλη δημιουργία το ψέμα. Για να εξαπατήσει. Έπειτα λέγεται και Σατανάς από το Σατάν, το οποίο είναι λέξη εβραϊκή και σημαίνει αντικείμενος, αντίπαλος, ενάντιος. Βλέπετε ο Σατανάς έχει πάθει τόση τύφλωση και τόση εσωτερική διαστροφή μέσα του.
ώστε σου λέει ποιος είναι ο παντοδύναμος, θα τα βάλουμε αυτό. Θα πανούμε, θα δούμε τι είναι αυτός και τι είμαι εγώ. Δεν αναγνωρίζω κανένα. Έχω δύναμη. Έχουμε ήδη, ξέρεις, τέτοιες παθολογικές διαστροφές. Έχει κανείς συναντήσει. Καμιά φορά είχα παραστεί μια φορά σε ένα μάλωμα όπου ήταν ένα παιδί ηλικίας 16 χρονών. Τον καιρό που ήμουν και εγώ μικρό. Και τα είχε βάλει με έναν άντρα, άντρα κλά, όχι άντρα, όπου να το πει αν του δίνε μία το πετούσε σαν σβούρα. Τίποτα. Ήθελε να του ρηχτεί αυτός. Να τσακωθεί μαζί του. Να του σπάσει το κεφάλι. Μπορεί να κάψει την ησυχία του. Μη σε βάλει μέσα στο σαρούγι του και σε πετάξει. Τίποτα. Έχει. Λοιπόν, το πείσμα. Τώρα, μαζί με τον αρχηγό αυτόν, τον αόρατο και όλα τα τσιράκια του. Και τούτοι εδώ που ήταν οι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μέσα τους το πνεύμα του. Διότι ο διάβολος μορφώνει και τους ανθρώπους κατά το πνεύμα το δικό του. Γι' αυτό ο Χριστός και ο Ιωάννης έλεγαν εκείνη τη γενεά, τη δική τους, όπου ήταν ενάντια προς τον Θεό, τους έλεγαν γεννήματα εχιδνών, ρε σεις φιδάκια, οχίτσες, πού βρε φύγετε εδώ πέρα. Τι σημαίνει, ότι είχαν μέσα τους το πνεύμα Όφεως, βράχοντος. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ο Κυρίος μας τους είπε και καθαρός, Ιούς διαβόλου. Είδες κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχει ο διάβολος. Αυτός έχει έρθει στο αθεράπευτον. Στο αθεράπευτον έχει έρθει αυτός. Και αυτήν μεταδίδει στους δικούς του. Όταν του δείχνονται ευπηθείς και ό,τι τους βάζει στο μυαλό το κάνουν και σιγά σιγά ενσαρκώνεται μέσα τους. Ο Θεός να φυλάει. Υπάρχουν άνθρωποι, είχα γνωρίσει εγώ έναν άνθρωπο ο οποίος απ' έξω φαινόταν σαν να ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλης. Ένας γιατρός ήταν. Τον είχα γνωρίσει το 1912. Γιατρός. Θα ήταν 75 χρονών άνθρωπος. Ο οποίος είχε μια εμφάνιση σεμνή, αγία, άσπρα μαλλιά, άσπρο μουσί εδώ. Αλλά τι ήταν μέσα. Ελλάδιος βράχων. Ελλάδιος βράχων. Τι έβγαλε από μέσα του μια μέρα που κάτι του μίλησα εγώ περί Θεού. Τι έβγαλε. Έφρυξα. Έφρυξα. Εγώ μοναχός. Απ' έξω τον βλέπεις, αλλά από μέσα τι πνεύμα δουλεύει. Κατάλαβες. Γι' αυτό αδελφοί μου πρέπει, όπως μας είπε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, να προσέχουμε όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίδια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μας είπε ο Χριστός. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μην μπλέκεις, μην δεθείς. Διότι δεν ξέρεις τι κρύπτεται από κάτω από εκείνο το σκήνος που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου, οι οικογένειες με τις οποίες ζεις πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Όπου εδώ μέσα οι άνθρωποι έρχονται και εδώ έχει ο Θεός τον λαόν του και την οικογένειά του. Κυρίως στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν άρρωστος 8 χρόνια. Προ 30 ετών, περίπου. Και τηγανιζόμουν μέσα στο τηγάνι εκείνο του Θεού από τη μια μεριά και από την άλλη. Δεν είχα τότε δυνατότητα να μελετώ πολύ, διότι τα μάτια μου δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα ούτε δύο γραμμές να προσέξω. Είχαν εξασθενήσει το οπτικό κέντρο μου τελείως.
Λοιπόν, θυμόμαι μια φορά, είχα αϊπνία όλη τη νύχτα και έβγαινε η δρόσος και το πάπλωμα από πάνω πάπλωμα να μου σκέβεται. Φαντάσου. Λοιπόν, όπως έβαλα τα παπούτσια μου εκεί, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν είχα ακόμη το φως το οποίο έχω τώρα. Δεν εγνώριζα τον διάβολο, δεν τον ήξερα. Και νόμιζα ότι ο διάβολος για τον χριστιανό κάθεται μακριά με ένα κλεφτοντούφεκο και άμα τον δει, μπουπ, πετάει μία. Δεν ήξερα ότι είναι μορφή πάλης, όπου στην πάλη, ως πάλι μας την δίνει ο λόγος του Θεού. Στην πάλη έρχεσαι κεφάλι με τον αντίπαλο και καταλαβαίνεις την αναπνοή του που σε σφίγγει και σε πιέζει. Αυτός είναι η πάλη. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι μία φράση. Δύο φράσεις. Έλεγα, πιθανόν λέω, να παίζει ρόλο εδώ και ο διάβολος. Πιθανόν να παίζει ρόλο εδώ σε όλη αυτή την ασορτή αρρώστια και ο διάβολος. Και άλλη μία, την οποία είχα διαβάσει στον Κοντέ, ο οποίος έλεγε, μπορεί να έρχονται τα κύματα να μας καμπανεβάζουν, αλλά η σωτηρία του Θεού μένει. Demeure, όπως ο φάρος μένει στην παραλία, ενώ τα κύματα, εκείνο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, το σκαμπανεβάζουν, ο φάρος μένει. Η σωτηρία μένει. Αυτό ήταν ένα για μένα της ώρας εκείνης τόσο δυνατό, παρήγορο σωτήριο. Πιάστηκα από εκεί πέρα. Ό,τι και να βγαίνει, Le salut demeure. Θυμάμαι και τα δύο λόγια αυτά που μου βάλει εδώ. Ο Θεός από πάνω να μας καταρτήσει. Αλλά θέλει να μην πειραχτείς από τον διάβολο. Μην είσαι υπερήφανος. Τρόμος που σε βρήκε εάν φρουσκωθείς και μεγαλώσεις. Τρόμος. Είναι η μόνη πόρτα που τον αφήνει και μπαίνει μέσα, γιατί και αυτός υπερηφανεύει. Και του λέει, ο Νικολάκης, είδες φούσκωμα, άσε με λιγάκι. Του κατεβαίνει άδεια, πήγαινε, έως εκεί. Υπερηφάνεια.